Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 15 φωνιέντα, τα οποία προσωπικά χρησιμοποιώ όταν καλούμε να τραγουδήσω στα γερμανικά, στα ιταλικά και στα ελληνικά. Ξέρετε, η χρήση των φωνιέντων εντάσσεται μέσα στην γενικότερη χρήση των πολλών εργαλείων που έχει και κατέχει ένας καλλιτέχνης, ένας λυρικός τραγουδιστής ή ένας τραγουδιστής της pop ή οποιοδήποτε είδους, προκειμένου να εκφραστεί. Τα φωνήεν ξέρετε είναι σαν μια παλέτα, όπω ένα ζωγράφο χρησιμοποιεί μια χρωματική παλέτα και αναμειγνύει οι δύο βασικά χρώματα για να βγει ένα τρίτο και ανάλογα με το ποσοστό που θα βάλει από το κάθε ένα από τα δύο βασικά χρώματα παράγεται και ένα τέταρτο και ένα πέμπτο και ένα έκτο και θεωρητικά άπειρα ενδιάμεσα, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φωνήεντα. Τα φωνήεντα αναμειγνύονται. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να τα οριοθετήσουμε, όμως καλό είναι να τους βάζουμε κουτάκια, έτσι για να γίνει πιο κατανοητή η σημασία τους και η ουσία τους. 15 φωνήεντα είναι αυτά για τα οποία θα σας μιλήσω σήμερα, όπως σας είπα, και θα ξεκινήσω από το δυσκολότερο. Θα πρέπει να τονίσω ότι αυτή η ομιλία που κάνω σήμερα δεν έχει να κάνει με κάτι το επιστημονικό, βγαίνει μέσα από την πρακτική, από την εμπειρία μου σαν τραγουδιστής και ε, νομίζω ότι αν κάποιο κατέχει αυτά τα 15 φωνήεντα, μπορεί με άνεση να τραγουδίσει ελληνικά, οπωσδήποτε ελληνικά, ιταλικά και γερμανικά, κυρίω τα γερμανικά που είναι δύσκολα στην κατανόηση των φωνήεντων από έναν άνθρωπο ελληνική καταγωγή ή Ευρωπαϊκή τέλο πάντων, όπου δεν έχουμε συνηθίσει σε τόσε διαφοροποιήσει στα φωνήεντα. Ούτε και στα σύμφωνα, αλλά για τα σύμφωνα θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Α ξεκινήσουμε από το ε, που είναι το πιο δύσκολο. Θα έλεγα ότι υπάρχουν 5 διαφορετικά ε θα τα πω και τα πέντε, θα τα προφέρω για να ακούσουμε τις διαφορές τους, αλλά και το πώς προέρχεται το ένα μέσα από το άλλο και πώς έχει σχέση με αυτή τη χρωματική παλέτα του ζωγράφου για την οποία μιλήσαμε πριν, κάνοντας αναμίξεις από το πιο φωτεινό προς το πιο σκοτεινό, προκειμένου να τα παράξουμε όλα στη σειρά. Θα ξεκινήσω όμως βάζοντας ένα «Η», e, γιατί ξέρετε, το αυτή του ανθρώπου και ο εγκέφαλος του ανθρώπου κατά επέκταση λειτουργεί με έναν τρόπο που απλοποιεί, προσπαθεί να απλοποιήσει τα πράγματα. Γι' αυτό, αν σα πω, α πούμε, ζήεν στα γερμανικά, θα πείτε είπε ή ε. E". Δεν είπα αυτό. Επειδή ακριβώ ο Έλληνα δεν έχει συνηθίσει να ακούει αυτό το ή, e", που είναι το πρώτο για το οποίο θα μιλήσουμε, ίσω το κατηγοριοποιήσει ω e", ή ή ω ε, ενώ είναι κάτι ενδιάμεσο. Γι' αυτό λοιπόν, σαν πρώτο, θα βάλω το ή, e", το καθαρό ή, e", και μετά θα πω τα πέντε αυτά Ε για να δούμε τη σχέση μεταξύ τους βέβαια αλλά και με το Ι, ε, τη διαφορά με το Ι. Ε. Ξεκινάω. Ι ε, Ι Ε Ε ε ε Το πρώτο, αν εξαιρέσουμε το Ι, ε, το Ι ε, είναι όπως στη λέξη sehen στα γερμανικά ή μια πολύ συχνά απαντούμενη λέξη στα ορατόρια που σημαίνει Ιησούς βέβαια Ιησούς ή το δεύτερο είναι ένα φωτεινό ε e, που το βλέπουμε κυρίως στα ιταλικά εκεί ακούγεται περισσότερο για παράδειγμα στη λέξη ΜΠΕΝΕ ε e. ένα φωτεινό ε e που το στόμα χαμογελάει λίγο για να το παράξει το τρίτο Ε είναι το ελληνικό Ε, το κανονικό, όπως η λέξη Ε ή επιφάνεια ή έπειτα κτλ. Έτσι, δεν έχουμε δυσκολία ως προς αυτό, είναι σίγουρο. Το τέταρτο Ε, για το οποίο θα σας μιλήσω και είναι σημαντικό να το έχετε, στην ε, παλέτα σας ας το πούμε, είναι αυτό που είναι στη λίγουσα της γερμανικής γλώσσας πολλές φορές στα ρήματα. Π.χ αν ακούσουμε τη λέξη bitte. Bitte. Ε. Ε. Είναι ένα σκοτεινό ε που το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στη γερμανική γλώσσα και πολλές φορές είναι χρήσιμο και σε άλλες γλώσσες για λόγους έκφρασης. Θέλω να πω εδώ, κάνοντας μία παρένθεση και πριν πω το τελευταίο και πιο δύσκολο, ε, ότι για λόγους έκφρασης μπορούμε να αλλάζουμε ηχοχρωματικά τις αποχρώσεις αυτών των φωνιέντων. Ξέρετε, ο τραγουδιστή, όπω είπαμε, έχει πολλά εργαλεία με τα οποία εκφράζεται. Ένα από αυτά είναι η τεχνική του, η φωνή του, το ηχοχρωμά τη, τα σύμφωνα, τα φωνήεντα και γενικότερα πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε εύκολα. Το λεγκάτο του, οι φράσει του κτλ. Κατά πόσο κατανοεί το κείμενο, η ποιότητα του ήχου εξαρτάται από όλα αυτά. Η ποιότητα του τραγουδιού. Λοιπόν, εάν ε, θέλουμε να μείνουμε στα φωνήεντα και να περιορίσουμε εκεί αυτό που μπορεί να κάνει κανεί με αυτά, θα πούμε ότι. Ανάλογα με το τι λέει κανείς, ανάλογα με το τι τραγουδάει κανείς, αλλάζει και η ποιότητα των φωνιέντων. Αυτό το κάνουμε και στην ομιλία, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και θα σας δώσω παραδείγματα μετά. Εξαρτάται η ποιότητα των φωνιέντων και η ταυτότητά τους και η, ας πούμε, η, η συγκεκριμένη απόχρωσή τους, αν τα παρομοιάσουμε με χρώματα, από πολλούς παράγοντες όπως αυτός που είπαμε τώρα, αλλά και ένας άλλος. Το ρεγκίστρο, δηλαδή σε ποια περιοχή τη φωνή τραγουδάμε. Τραγουδάει κανεί ψηλά στη μεσαία περιοχή, χαμηλά. Θα δείτε ότι πολλέ γυναίκε που τραγουδούν στην ψηλή περιοχή δεν μπορούν να πούν εύκολα το Ι και το κάνουν σαν ένα Α ή σαν ένα Ο. Όλο αυτό, έστω και αν λένε Ι. Δίνουν μια απόχρωση Α ή Ι γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να παραχθεί η ο γιατι ειναι πολυ πιο ευκολο να παραχθει η φωνη και να σχηματιστεί η φωνή στηριγμένη που απαιτεί το κλασικό τραγούδι και η, το, λένε, το πέρασμα τη φωνή σε μεγάλου χώρου και πάνω από μια ολόκληρη ορχήστρα δίνουν αυτό το φορμάρισμα ας πούμε, στο φωνητικό του όργανο για να περάσει η φωνή. Γιατί ένα ε θα ακουγόταν τσιριχτό και μικρό. Οπότε όλα είναι σχετικά. Ένα άλλο ε, πράγμα από το οποίο εξαρτάται ε, η απόχρωση των φωνιών είναι η γλώσσα. Η διάλεκτο, για να είμαι πιο συγκεκριμένο. Και περνάω στο τελευταίο και πιο δύσκολο, για μα είναι ανύπαρκτο. Είναι αυτό που γράφεται με ο και δύο τελίτσε από πάνω στα γερμανικά, ο με um, και προέρχεται από το οίκο το όμικρον Για παράδειγμα, οικολογή ή οικονόμ. Αυτό το σχηματίσμος εξής. εξή. Προετοιμάζω τα χείλια μου, το στόμα μου, όλο το φωνητικό όργανο εδώ για να πω ένα ου και στο τέλος λέω ε e", από μέσα. Προσέξτε. Ε. Αυτό είναι το τελευταίο ε, e", το πιο δύσκολο για εμάς, τους Έλληνες. Και τώρα θα τα πω μία φορά ακόμα από το πιο φωτεινό μέχρι το πιο σκοτεινό και τα πέντε βάζοντας στην αρχή ένα που είναι εκτός παιχνιδιού, το Ί το καθαρό για να το διαφοροποιήσουμε από το πρώτο Ε που είναι κοντά σε αυτό Ί «ε 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 «ε, ε ε ε ε ε και λέω «ε».» και τις λέξεις παραδείγματα Ί Ε «ζειν» «ε μπαίνε» «ε» «εψιλον» «επιφάνεια» «οι μπιτε» και τέλος «οι» «οικολογγή» Πάμε τώρα στο «ο». Όπως τις λέξεις ε, με βραχή «ο» στα γερμανικά, όπου είναι «ο» και μετά δύο σύμφωνα όπως η λέξη ζώνε. έτσι, είναι ένα φωτεινό «ο» ζώνε, πάει λίγο προς το α ίσως, εξαρτάται, είπαμε, από την ανατομία του καθένα, από τη διάλεκτο κτλ. Προσπαθούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε όμως. Ζώνε, ανοιχτό ο, ένα κανονικό ελληνικό ο, και στο τέλος υπάρχει ένα σκοτεινό ο, το οποίο φέρει πολλές δυσκολίες, πολλές φορές σε Έλληνες τραγουδιστές, και Έλληνε που μαθαίνουν τα γερμανικά, το οποίο είναι το μακρό γερμανικό ο. Αυτό πάει πολύ προ το ου. Δηλαδή, η λέξη τουν, που σημαίνει ήχος, ή η λεξη zoom που είναι ο γιος είναι ένα σκοτεινό ο. Δεν σχολιάζω ανεβραχή ή μακρότο μακρό το φωνή, σχολιάζω το χρώμα του αυτή τη στιγμή. Θα πω και τα τρία αυτά ο, ο, ζώνε, ο, όμικρον, ο, τον. Περνάμε στο ι, υπάρχει ένα φωτεινό ή, υπάρχει ένα κανονικό ή και υπάρχει και ένα ή δύσκολο για εμάς και θα το πούμε από που προέρχεται. Το φωτεινό ή είναι ας πούμε στα Ιταλικά φίνκε ή ένα ή κανονικό παιδί. Φίνκε παιδί ή ή εί διαφορά τους. Ένα ή το οποίο προέρχεται από το ου με ουμλάουτ um με δύο τελίτσες στα γερμανικά το οποίο σχηματίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως δείξαμε πριν για το «ε», το «o» με «umlaut», έτσι. Δηλαδή, κλείνουμε το στόμα σαν να πρόκειται να πούμε ένα «ου», αλλά δεν λέμε «ου» και λέμε «η». ή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ διαδεδομένο σε μεγάλη χρήση φωνή και στα γαλλικά βέβαια και στα γερμανικά. Για τα γαλλικά δεν τολμάω να μιλήσω γιατί θα ξεφύγουμε πάρα πολύ. Καταρχήν δεν μιλώ γαλλικά και έχω τραγουδήσει πολλές φορές τα γαλλικά και μελετάω με πολύ έτσι, αγάπη και πάθος το πώς προφέρονται και είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δεν θα μιλήσω για αυτά και θα ξεφύγουμε πάρα πολύ πιο πέρα από τα 15. Αυτά είναι τα τρία ή λοιπόν, τα βλέπουμε πάλι σειρά. I, ή, ή. Φίνκε, παιδί, μπύνε. Ή, γλουβάιν, ή, ζου. Υπάρχει ένα φωτεινό που είναι προς το ο και αυτό δυσκολεύει τους Έλληνες πολλές φορές όταν πρόκειται να τραγουδήσουν γερμανικά και ένα κανονικό ου όπως το ξέρουμε όλοι έτσι όπως ο ουρανός ας πούμε για το φωτεινό αυτό ου που είναι σε χρήση στα γερμανικά έχω να πω μία λέξη για παράδειγμα τη λέξη Ιησούς στα γερμανικά την ανέφερα και πριν Τώρα θα επιμείνω λιγάκι σε αυτήν ως προς την καταληκτική της συλλαβή. Είναι Ιησος. Αν προσέξετε δεν είπα Ιησούς, αλλά Ιησός. Αυτό το ου το τελευταίο, όταν είναι στο τέλος της Λαβής, πολλές φορές οι Γερμανοί, τα επίσημα γερμανικά ας το πούμε, το λένε περίπου σαν ο. Θα μου πούν κάποιοι μα στην πιτάδε περιοχή το λένε κανονικά όπω και εμεί. Ναι, σε πολλέ περιοχέ το λένε διαφορετικά. Μιλάμε για την επίσημη γλώσσα τώρα. Ότι αν βάλετε ένα λεξικό τη πόνη για παράδειγμα και σα μιλήσει μία λέξη όπω αυτή ή μία άλλη που θα δούμε σε λιγάκι, θα δείτε ότι αυτά είναι αδιόρατε μεν, αλλά υπαρκτέ διαφοροποιήσει που ένα τραγουδιστή οφείλει να τι εντοπίσει και να τι αναπαράγει. Άρα λοιπόν, γύσο, ζου, ο, ο, είναι ένα ου που πάει στο ο. Αυτό είναι το δύσκολο ου. Τα ξαναλέω και τα δύο. Το ου το κανονικό που είναι ου, ουρανό και ο, Ιησούς που είναι προ το ο. Αφού είπαμε λοιπόν για το ου και το ο, ας δούμε μια λέξη για να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι να αναπαράγει κανεί και να εκφράσει επακριβώς αυτές τις ε, διαφοροποιήσεις στη γλώσσα που καλύτερα να τραγουδήσει. Θα δούμε μια λέξη που έχει ένα ο και ένα ου. Είναι η λέξη όπους. Είναι η λατινική λέξη η οποία χρησιμοποιείται και στα γερμανικά σήμερα. Εάν βάλετε λοιπόν ένα γερμανό να σας το πει με, με την κανονική προφορά της Γερμανίας, την επίσημη, ας πούμε την επίσημη, όχι την κανονική, θα δείτε ότι θα αντιστρέψει τόσο πολύ τον ήχο του ου και θα το πάει προς το ο και θα αντιστρέψει τόσο πολύ τον ήχο του ο και θα το πάει προς το ο που αντί για όπους στο τέλος θα, θα θέλετε να έχετε ακούσει κάτι σαν ούπος. Δεν λέει ούπος βέβαια, αλλά λέει όπως. Γιατί το ο, όπως σας είπα, είναι μακρό και γίνεται σαν ου, και το ου στο τέλο γίνεται σαν ο, είναι αυτό το ου που είναι στο τέλο στη γερμανικά που πολλέ φορέ σα είπα ακούγεται σαν ο. Όπω. Δεν θα τα δείτε αυτά. σω με φωνητικά σύμβολα που είναι μια άλλη ιστορία να τα μελετήσει κανεί και πρέπει να τα μελετήσει, αλλά στην πράξη δεν θα τα δείτε πολύ εύκολα και δεν θα τα διακρίνετε πολύ εύκολα. Πρέπει να είστε πολύ παρατηρητικοί αλλά όμω, αν επιμείνετε, θα διακρίνετε αυτέ τι διαφορέ. Θα μου πει το τραγούδι, τραγουδάμε, α πούμε, ούπο, όχι βέβαια. Αν πρέπει να πει όπους, εντάξει, είναι μια λέξη που δεν λέγεται στο τραγούδι, αλλά λέμε τώρα, ή γίζο, δεν θα πει γίζο, oh, oh, oh", αλλά πει ου κανονικά, διότι αν έχει γράψει μέλησμο, συνθέτησε πάνω σε αυτή τη σύλλαβη, στο ου, δεν θα σου πει κανεί τίποτα, δικαιολογείται, έτσι. Να πει όλε τι νότε επάνω στο ου κανονικότατα. Όταν όμω πρέπει να μιλήσει, γιατί πολλέ φορέ στη μουσική καλούμαστε να μιλήσουμε λίγο ή σχεδόν να μιλήσουμε, όπω το ρετσιτατίβο, το, α, το μέρο αυτό που υπάρχει ανάμεσα στι άρειε στη μαρόκ μουσική, α πούμε, όπου είναι ναι μεν γραμμένο σε νότε, αλλά είναι με ένα μιλητό τρόπο, σαν πρόζα, σαν ομιλία. Αν πρέπει να το μιλήσουμε, πρέπει να είμαστε ακριβέστατοι σε αυτά. Και επίση σε κάποια άλλα είδη μουσική πρέπει όταν είναι ειδικά σύντομε συλλαβέ και μοιάζουν με την ομιλία και δεν υπάρχει ένα μέλισμα πολλέ νότα σε μία συλλαβή, πρέπει να το λέμε σωστά. Πάμε στο τελευταίο φωνή που είναι το Α, θεωρητικά το πιο εύκολο για πολλού. Και ναι, δεν θα το δει κανεί με ιδιαίτερε παραλλαγέ και δεν θα απαιτήσει κανεί ιδιαίτερα να το διαφοροποιήσετε πάρα πολύ. Θα λέγαμε ότι έχει μια απόχρωση φωτεινή και μια πιο σκοτεινή και θα πάρουμε ένα παράδειγμα και τη δική μας γλώσσα για να δείτε ότι ενώ κανείς δεν λέει ότι υπάρχουν δύο Α, ας πούμε στα ελληνικά, παρόλα αυτά, εάν θα πρέπει εγώ να τραγουδήσω τη λέξη «καλά» ή να μιλήσω στο θέατρο τη λέξη «καλά», θα πω «καλά», ένα φωτεινό «α», «α» και αν θα πω «άσχημα», θα πω «άσχημα». «Άσχημα», «α», 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 «καλά», «άσχημα». Βλέπετε τις δύο διαφοροποιήσεις που έχει αυτόματα το ίδιο φωνήεν, χωρίς ενδεχομένως να μας έχει πει κανείς τίποτα, γιατί αυτά δεν διδάσκονται βέβαια στη γλώσσα. Στην γλώσσα υπάρχει ένα Α και ορθώς υπάρχει ένα Α. Όμως το τραγούδι είναι υπαρκτές διαφορές και πρέπει κανείς να τις κατανοεί πρώτα, μετά να μπορεί να τις αναπαράγει, να τις διαφοροποιεί μεταξύ τους και το πιο προκλητικό απ' όλα να παίξει και με τις ενδιάμεσες. Γιατί για παράδειγμα α πούμε στα Ε, e, θα μπορούσε να πει κανεί ότι υπάρχει και ένα άλλο ε. Είναι η λέξη χουλε και η λέξη χούλε. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να ήταν ανάμεσα στο τέταρτο και το πέμπτο ε που είπαμε. Όμω, αν το βάλει κοντά στο ένα από τα δύο, είσαι εντάξει. Δεν θα ζητήσει κανεί και τόσο υπερβολικά πράγματα αν ασχοληθείτε με το τραγούδι. Εάν το προσεγγίσετε κάπω, είστε εντάξει. Αρκεί να δείξετε ότι το κατανοείτε, γιατί ο κόσμο έχει ανοχέ. Το αυτή του κοινού έχει ανοχέ, γιατί είναι συνηθισμένο ακόμα και στι μορφολογικέ διαφορέ που παρουσιάζουν τα πρόσωπα των ανθρώπων. Με θυμάμαι μια γυναίκα συγκεκριμένα. Που έχει μια τάση να μιλάει βάζοντα πάντα σε όλα τα φωνήεντα ένα ε, και αυτό το καταλαβαίνουμε και είναι μέρος χαρακτηριστικό τη δική τη προφορά. Βάζει ένα ε και δείχνουμε μια κατανόηση εκεί, γιατί είναι έτσι η κατασκευή τη, ή αν είστε από μια άλλη περιοχή κτλ. Υπάρχουν ε, διαφοροποιήσει, πάρα πολλέ μάλιστα, όμω πρέπει να κατανοήσουμε εμεί τι διαφορέ στα βασικά αυτά φωνήεντα και μετά να τι αποδώσουμε. Ελπίζω να βοήθησα κάποιους από εσά. Πιο πολύ όχι στο να καταλάβετε αυτά Γιατί δεν είμαι εγώ αυτός που τα ξέρω και θα σας τα δείξω Πιο πολύ να δείξω ίσως έναν τρόπο Με τον οποίο θα μπορείτε να τα προσεγγίζετε αυτά τα θέματα Βγαλμένο μέσα από την πρακτική και από την δική μου την προσωπική εμπειρία Να είστε καλά